Καθώς προσεύχεσαι, προσπάθησε να κρατάς το νου και την προσοχή σου μέσα στην καρδιά, πουθενά αλλού. Το ότι ο νους ύστερα από λίγη ώρα προσευχής φεύγει από την καρδιά, χάνει τη μνήμη του Θεού και μετεωρίζεται, δηλαδή περιπλανιέται και ρεμβάζει, φανερώνει αδυναμία αυτοσυγκεντρώσεως και υποσυνείδητη αδιαφορία για την προσευχή. Η ψυχή κατά βάθος δεν εκτιμά την αξία της προσευχής και δεν την αισθάνεται τόσο ως ανάγκη όσο ως καθήκον. Βιάζεται λοιπόν να απαλλαγεί από αυτήν το συντομότερο, κάνοντάς την όπως. Να προσεύχεσαι με φόβο Θεού, επικεντρώνοντας την προσευχή σου στις έννοιες των λέξεων. Η ευχή του Ιησού και άλλες σύντομες προσευχές γεννούν στην καρδιά αισθήματα θεία με τα οποία δεσμεύεται η προσοχή, παραμένοντας στη μνήμη του Κυρίου. Να θυμάσαι πάντως ότι στην τελείωση και την σωτηρία δεν φτάνει κανείς μόνο με την προσευχή, αλλά και με την παράλληλη καλλιέργεια όλων των αρετών. Όσο προοδεύουμε στην πνευματική ζωή, όσο δηλαδή μειώνονται τα πάθη μας και αυξάνονται οι αρετές μας, τόσο προοδεύουμε στην προσευχή. Οι βασικότερες αρετές είναι ο φόβος του Θεού, η αγνία, η ταπείνωση, η μετάνοια, η υπομονή, η αγάπη. Όταν αυτές εμφανιστούν, ακολουθούν όλες οι άλλες και μαζί τους η προσευχή. Να φροντίσω περισσότερο για την συνεπή εκτέλεση του καθημερινού προσευχητικού μου κανόνα ή για την προσοχή στην προσευχή. Η προσευχή δίχως προσοχή δεν είναι προσευχή. Γι' αυτήν επομένως πρέπει να φροντίζεις περισσότερο. Συνάμα όμως να είσαι συνεπής και στην εκτέλεση του καθημερινού σου κανόνα. Να συμμετέχεις επίσης και στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Να πηγαίνεις στο ναό συχνά, σε κάθε ακολουθία, αν τούτο είναι δυνατό, και να συμπροσεύχεσαι ευλαβικά με τους άλλους πιστούς. Διάβασε στη Φιλοκαλία το απόσπασμα από το βίο του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη, που έλαβε από την Υπεραγία Θεοτόκο το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Μιμήσου την πίστη και την αρετή του για να γίνεις και εσύ άξιος αυτής της μεγάλης δωρεάς. Δίχως αγώνα, τίποτα δεν θα κατορθώσεις.